Μέτρα άμεσης στήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε νησιωτικές περιοχές περιέχεται στο ψήφισμα με βάση και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Νήσυρο από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κονησίρου, οι οποίοι πραγματοποίησαν τις προηγούμενες μέρες στη γενική τους συνέλευση. Οι εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κονησίρου που υπογράφουν το υπόμνημα διεκδικούν από την κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων που αφορούν μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, απεγκλωβισμό εδώ και τώρα των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που είναι εγκαταλειμμένοι στα λεγόμενα κέντρα φιλοξενίας και μέρημνα για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών, η οποία είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, φθηνές ασφαλείς τακτικές δημόσιες συγκοινωνίες, επιδότηση ενοικίου 50%, δωρεάν σύντηση σε λέσχες, επαναφορά των επιδομάτων παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών στο επίπεδο του 2009, παροχή επιδόματος θέρμανσης, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης και να αποτελέσει βασικό κριτήριο νησιωτικότητα, το παραμεθόριο και προβληματικό των περιοχών, στον ανακαθορισμό της μοριοδότησης των σχολείων και στον καθορισμό επιπλέον σχολείων ως δυσπρόσιτων στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού για τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας και επίσης να αποδοθούν τα μόρια των υφιστάμενων δυσπρόσιτων για τα χρονικά διαστήματα που δεν έχουν προσμετρηθεί. Οι διεκδικήσεις που υποβάλλονται μέσω του υπομνήματος δεν αποτελούν στενά αιτήματα του κλάδου, σημειώνει η κυρία Ψήρη, αλλά αφορούν τους όρους παροχής του δικαιώματος στη μόρφωση για τους μαθητές αυτών των περιοχών και διμενύουν προς κάθε κατεύθυνση ότι θα συνεχίσουν με αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να πετύχουν τις διεκδικήσεις τους. Κυρία Ψηρή, η Γενική Συνέλευση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας στην περιοχή μας, Κονησίρου, συνεδρίασε και μάλιστα έλαβε σοβαρές αποφάσεις προκειμένου να διεκδικήσει τα όσα της υποσχέθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από την Νήσυρο στο πλαίσιο της νησιωτικότητας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν πιστεύετε ότι είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν, να ανταποκριθεί δηλαδή η πολιτεία στα αιτήματα των εκπαιδευτικών της περιοχής. Ναι, πιστεύουμε ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Αν υπάρχει κρατικός σχεδιασμός συντονισμένος, νομίζω ότι μπορούν να λυθούν αρκετά προβλήματα, αν όχι όλα. Στη γενική μας συνέλευση που ήταν στις 18 του Γενάρη, που ήταν και κλωοαπολογιστική συνέλευση, κατατέθηκαν και δύο ψηφίσματα από συναδέλφους, τα οποία αφού συζητήθηκαν και διαβάστηκαν, υπερψηφίστηκαν. Το ένα από τα δύο ψηφίσματα αφορούσε στα μέτρα στήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις νησιωτικές περιοχές, όπως είναι οι διορισμοί, οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα, εδώ και αρκετά χρόνια, τα οποία παραμένουν άλυτα και διεκδικούμε από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία να λάβουν να ικανοποιήσουν αυτά τα αιτήματα. Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που τίθενται είναι το κόστος διαβίωσης των εκπαιδευτικών που δεν κατάγονται από αυτήν την περιοχή βέβαια, αλλά πρέπει να υπηρετήσουν εδώ κυρίως οι εκπαιδευτικοί. Έρχονται για 9 μήνες και λιγότερο, γιατί οι διορισμοί γίνονται ακόμα και μέχρι σήμερα αναπληρωτών. Και σε αυτό το μικρό διάστημα με τον πολύ χαμηλό μισθό, πρέπει να πληρώσουν το ενοίκιο, το οποίο δεν είναι και φτηνά στην περιοχή μας. Είναι οι μετακινήσεις, αεροπορικές, ακτοπλοϊκές. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή μια έκπτωση στο εισιτήριο. Αυτά διεκδικούμε. Είναι πολύ δύσκολο για τους. Είναι η σύντησή τους, να υπάρχει μια δωρεάν σύντηση ή μια επιδότηση ενοικίου. Διεκδικούμε. Τέτοια είναι τα αιτήματα. Είναι πρακτικά, αλλά είναι ουσιαστικά. Γιατί δεν μπορούν οι συνάδελφοι να ανταποκριθούν οικονομικά, να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Τώρα, επειδή μιλάτε για διορισμούς, φαντάζομαι ότι εννοείται σε μόνιμο προσωπικό. Διορισμούς όλων των εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων, διότι έχουν χρόνια να γίνουν διορισμοί και πρέπει κάποια στιγμή να διοριστούν δάσκαλοι. Σε λίγο τα σχολεία δεν θα έχουν καθόλου μόνιμο προσωπικό. Από τις οργανικές θέσεις που έχουν τα σχολεία, είναι καλυμμένες όλες οι θέσεις καταρχήν ή υπάρχουν και οργανικές θέσεις οι οποίες μένουν κενές γιατί υπάρχουν αποσπάσεις των υπαλλήλων αυτών, οι οποίοι... Αυτά είναι δικαιώματα των υπαλλήλων και εκτιμένα, δεν μπορεί να τα. Των υπαλλήλων και εκτιμένα. Όμως, όταν μια οργανική θέση γίνεται απόσπαση του υπαλλήλου, δεν μπορεί να καλυφθεί. Αυτό είναι να. Αναπληρώνεται, φυσικά. Δεν μπορεί να αναπληρωθεί όμως η οργανική θέση. Ναι, αναπληρώνεται με αναπληρωτή που στέλνει. Όχι με μόνιμο διορισμό. Όχι με μόνιμο διορισμό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά λειτουργικά κοινά στα σχολεία τα οποία αυτά μπορούν να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς. Και δασκάλων και άλλων ειδικοτήτων.
και νηπιαγωγών. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται. Μιλάτε για δικαίωμα των αποσπάσεων σε ό,τι αφορά μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης ή εκτός από αυτόν. Γιατί εκτός από αυτόν είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα και αυτό. Στον χώρο της εκπαίδευσης μιλάω, διότι οι αποσπάσεις γίνονται για οικογενειακούς λόγους, για διάφορους λόγους υγείας. Δεν μπορείς να απαγορέψεις την απόσπαση στον εκπαιδευτικό. Έχει το δικαίωμα να πάει στον τόπο που ποιο χρόνο όμως μπορεί να το κάνει ένας εκπαιδευτικός, να πάρει απόσπαση? Γιατί θυμόμαστε παλιά, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, εσείς θα μας πείτε, ότι όταν διοριζόντουσαν σε παραμεθόριο περιοχή, είχαν μια υποχρέωση τριετούς θητείας μέχρι να αποκτήσουν το δικαίωμα απόσπασης, μετάθεσης κτλ. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Αποσπάσεις πρέπει να γίνονται μέχρι τη λήξη τον Ιούνιο, μέχρι τέλος Ιουνίου, mm-hmm. να έχουν γίνει οι αποσπάσεις, οπότε για να υπάρχει σωστός σχεδιασμός. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω επίσης είναι το εξής. Αν υποτίθεται γίνει ένας διορισμός σε μια οργανική θέση ενός σχολείου, στην παραμεθόριο περιοχή όπως είναι η δική μας, άμεσα ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει και την μετάθεσή του ή την απόσπασή του κάπου αλλού? Ναι, μπορεί να ζητήσει απόσπαση, όχι μετάθεση. Όταν διοριστεί κάπου, δεν μπορεί να έχει δικαίωμα για μετάθεση. Πρέπει να υπηρετήσει την οργανική του για να έχει δικαίωμα για μετά. Απλώς. Απόσπαση μπορεί να ζητήσει για λόγους που θα βάλει στην αίτησή του. Τώρα, υπάρχουν στις παραμεθόριες περιοχές κάποιες επιπλέον... πώς να το εκφράσω, για τον εκπαιδευτικό, απολαβές, ας πούμε? Όχι, το μόνο που υπάρχει είναι το επίδομα παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών. Αλλά και αυτό έχει μειωθεί και μέσα στα αιτήματά μας, στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης. Πόσο είναι ένα επίδομα παραμεθόριου μπορεί να... Νομίζω είναι 90 ή 95 ευρώ. Ζητάμε να επανέλθει στο 2007, που ήταν, δηλαδή? Γιατί ήταν μεγαλύτερο. Γύρω στα 130 ευρώ ήταν, αν θυμάμαι καλά. Μισθολογικά, εντωμεταξύ, ζητάτε να επιστρέψει στο 2009. Όχι, λέω για το επίδομα. Ναι, το ξέρω. Μισθολογικά όμως ζητάτε να επιστρέψει το καθεστώς του 2009. Πόσο ήταν ο μισθός σας το 2009? Εντάξει, δεν θυμάμαι να σας πω αριθμούς, αλλά έχουμε υποστεί αρκετή μείωση μισθού. Σε επιδόματα ή στο κύριο... Και στο βασικό μου και στο κύριο μισθό και σε επιδόματα, όπως τις παραμεθόρια που σας λέω. Θα πρέπει κάτι να γίνει για να... Κυρίως οι νέοι συνάδελφοι... Και εμείς, αλλά και οι νέοι συνάδελφοι που σας λέω είναι αναπληρωτές και είναι για 8-9 μήνες σε ένα τόπο, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Τώρα, η τοπόφωση της Γενικής Συνέλευσης φαντάζομαι ότι θα κοινοποιηθεί στα αρμόδια όργανα, έτσι δεν είναι? Φυσικά, στη ΔΟΕ. Έχουμε ενημερώσει και τα μέσα ενημέρωσης χτες. Έχουμε στείλει 2 ψηφίσματα, γιατί ήταν 2, δεν ήταν 1. Mm-hmm. Γιατί είχε ένα ψήφισμα, είχε διαρρεύσει πριν να το στείλει ο σύλλογός μας, αλλά τα ψηφίσματα είναι 2. Και στάλθηκαν όπως ψηφίστηκαν την μέρα εκείνη. Το δεύτερο ψήφισμα αφορά στην ένταξη των παιδιών των προσφύγων στα ελληνικά σχολεία. Μάλιστα. Ποια θέση πήρε ο σύλλογος? Γενική Συνέλευση, συγγνώμη. Είμαστε υπέρ της ένταξης των μαθητών αυτών στα σχολεία, γιατί το καθήκον των εκπαιδευτικών, των διευθυντών και των σχολείων είναι να παρέχει την εκπαίδευση αυτή, την εκπαιδευτική αγωγή σε όλα τα παιδιά αυτά. Τους θα βάζετε προδιαγραφές? Δεν κάνουμε διακρίσεις. Όλα τα παιδιά του κόσμου πρέπει να, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις, να τους παρέχεται εκπαιδευτική αγωγή. Ωστόσο, το Νότιο Αιγαίο δεν εντάσσεται σε αυτό το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι? Στο πρόγραμμα του Υπουργείου όχι, δεν εντάσσεται, αλλά πρέπει να το κράτο... Το συζητάει μια Γενική Συνέλευση Εκπαιδευτικών αυτό? Επειδή υπάρχουν παιδιά στον τόπο μας, στα κέντρα υποδοχής προσφύγων, γι' αυτό το συζητάμε, γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι. Οπότε... Η πρότασή σας προς την περιφερειακή διοίκηση ποια είναι? Να εντάξει το Νότιο Αιγαίο σε ένα πρόγραμμα ώστε να μπορείτε να εξυπηρετήσετε, ναι, ή να γίνει μια δομή? Κοιτάξτε, πρέπει να είναι ποιοτική αυτή η εκπαιδευτική αγωγή για τους αλλοδαπούς. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει ένας συνολικός κρατικός σχεδιασμός. Η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη της, να δημιουργήσει σωστές δομές και υποδομές για να υποδεχτούν τα παιδιά, να γίνει ομαλή η ένταξη των μαθητών αυτών στα σχολεία. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν διάφορες άλλες ενέργειες πιο πριν, θεωρώ. Υπάρχει συνοστισμός των ανθρώπων αυτών στα κέντρα υποδοχής. Πρέπει να γίνει διασπορά των... καταρχήν να ανοίξει ο δρόμος για να πάνε στις χώρες που θέλουν οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά αυτό δεν είναι... Να απεμπλοκιστούν από τα κέντρα υποδοχής.
να γίνει μια διασπορά των μαθητών. Γιατί δεν γίνεται να, να συγκεντρωθούν σε ορισμένα σχολεία τα παιδιά αυτά, θα επηρεαστεί και ο μαθητικός. Η πρότασή σας να γίνει μια δομή μέσα στην υπάρχουσα του hot spot στην Ελλάδα. Εμείς πρόταση ως εκπαιδευτική, το ψήφισμά μας αφορά στη στήριξη αυτής της δράσης. Από εκεί και πέρα το κράτος πρέπει με τα αρμόδια υπουργεία να αναλάβει την ευθύνη και να... Από την εμπειρία που έχετε και επειδή παίρνετε μια θέση ότι θα πρέπει αυτά τα παιδιά και έχουμε όπως είπατε εδώ στην ΚΟ να πάνε σχολείο. Αν συζητήσατε και το ενδεχόμενο να φιλοξενηθούν σε σχολεία που ήδη υπάρχουν, γιατί πώς θα μετακινηθούν και από εκεί, δεν είναι εύκολο, έτσι. Όχι, μιλάμε για μια. Συγκεκριμένες λύσεις, γιατί δεν είμαστε αρμόδιοι να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις, αλλά θεωρώ ότι ένα σωστό κρατικό σχεδιασμό. Με τα ανάλογα υπουργεία, με τα αρμόδια υπουργεία, θα δώσει σωστές λύσεις. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να αρνηθούμε να έρθουν τα παιδιά αυτά. Υπάρχουν και θεσμικά πλαίσια που μας λένε για τις εγγραφές των μαθητών και των αλλοδαπών και των υπόλοιπων. Υπάρχουν νόμοι, είναι το Προεδρικό Διάταγμα 201, είναι διάφοροι νόμοι. Αν θέλετε, μπορώ να σας τους απαραίτηθω. Ωραία. Αν έρθουν εδώ μαθητές, εσείς φυσικά θα τους υποδεχτείτε, εφόσον πιστεύετε ότι αυτό είναι το σωστό. Υπάρχει όμως το εκπαιδευτικό προσωπικό που μπορεί να διδάξει αυτά. Αυτό λέμε. Εγώ θα τους υποδεχτώ εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις, εννοώ τα έγγραφά τους στην ταυτοποίηση και τα ιατρικά έγγραφα. Αλλά πρέπει το Υπουργείο να διορίσει και ειδικούς εκπαιδευτικούς. Για τα παιδιά αυτά. Αυτό λέμε να γίνει ομαλή ένταξη. Δεν μπορείς να πάρεις τα παιδιά ξαφνικά να τα φέρεις σε ένα σχολείο 10, 20, 5, όσα είναι. Πρέπει να γίνει ομαλά η ένταξη. Να υπάρχει κάτι που θα γίνει πριν για να ενταχθούν μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον. Μιλάτε για κινητοποίηση στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Πότε το υπολογίζετε και αν είσαστε σε συνεννόηση και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα μιλήσουμε και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί το ΔΣ τώρα ανέλαβε, έχουμε 10 μέρες. Και με το ανώτερο συνδικαλιστικό μας όργανο, τη ΔΟΕ. Και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε πάλι μέσα από τη συνέλευση.